Γεγονός της χρονιάς απέχει μόνο δύο μέρες. Τα live show του Greek Idol ξεκινούν αυτή τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ με 15 υποψήφιους να διεκδικούν μία θέση στη χρυσή δεκάδα. Η οικοδέσποινα των live show θα είναι η Ρούλα Κορομιλά, που με το δυναμικό comeback της θα κάνει σίγουρα τη διαφορά. Από μερικά χρόνια απουσίας, η Ρούλα Κορομιλά, η δημοφιλέστερη Ελληνίδα παρουσιάστρια, επιστρέφει επιτέλους μπροστά από τις κάμερες με μια κίνηση ματ. Το Greek Idol, το μεγαλύτερο ψυχαγωγικό πρόγραμμα της σεζόν, ξεκινά τα φαντασμαγορικά live shows και την υποδέχεται ως κεντρική παρουσιάστρια. Όλα ξεκίνησαν το 1991, όπου αφού έχει αποχωρήσει από την ΕΡΤ, πάει στο νεοσύστατο τότε Αντένα και παρουσιάζει τη μακροβιότερη πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή, τον Πρωινό Καφέ. Μια καλημέρα κάθε μέρα. Μια νέα λοιπόν εκπομπή αρχίζει από σήμερα στον Αντένα, τίτλος της Πρωινός Καφές. Φιλοδοξία της να γίνει το απαραίτητο συμπλήρωμα του δικού σας καθημερινού καφέ. Από εκείνο το πρωινό, οι καρδιές μας άρχισαν να χτυπούν στους ρυθμούς της Ρούλας. Πάντα εφευρετική, με φρέσκες ιδέες, κατάφερε να εκτοξεύσει την τηλεθέαση στα ύψη. Το πρωινό διαδέχεται τα shows, όπου και εκεί η Ρούλα με τις πρωτοποριακές ιδέες της κατακτά τον κόσμο και άξια παίρνει τον τίτλο της εθνικής παρουσιάστριας. Μαραθώνιος για τα παιδιά του πολέμου συνεχίζεται. Θέλω λοιπόν έτσι να εμψυχώσω εδώ τα παιδιά που είναι από τις 6 παρατέταρτο μαζί μας. Δουλεύουν πολύ σκληρά, μου είπανε, δεν έχουν κουραστεί καθόλου. Μπράβο παιδιά μου, μπράβο παιδιά, μπράβο! Όλες οι σημαντικές προσωπικότητες της εποχής είχαν φιλοξενηθεί στα πλατό των εκπομπών της. Να τον καλωσορίσω. Καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Α, μιλάς ελληνικά, ε? Α, τούτη η Γκρέση. Μιλάς ελληνικά, βλέπω. Καταλαβαίνεις ελληνικές λέξεις. Καλημέρα. Καληνύχτα. Μποντζόρνο. Α, μποντζόρνο. Στο show μας απόψε. Νιώθω υπέροχα και άνετα. Είσαι σπουδαία οικοδέσποινα, με χάρη να νιώθω σας στο σπίτι μου. Μέχρι που μου έρχεται που λέει ο λόγος να τραγουδήσω. Εγώ βεβαίως είχα αντιρρήσεις να έρθω. Γιατί, θέλω να μου εξηγήσετε γιατί είχατε αντίρρηση να επισκεφτείτε το Τσάο Αντέν. Είχα αντιρρήσει γιατί φοβόμουν ότι μόλις εδώ θα πάθω τρακ και δεν θα μπορούμε να κάνουμε συνέντευξη. Με βάζεις πολύ γκροπλάν γιατί η μούρη είναι λίγο χαλασμένη. Μιλάει ιταλικά, ξέρετε και. Α, signore, c'è in italiano. Sì. Prego, la mappa. Κάθε μου κοίτα
αλλά το κινδυνεύω. Σε γυρεύω και σε γυρεύω. Σένα π' αγαπάω και λατρεύω. Την καρδιά μου χτυπά μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Την καρδιά μου πονά και σε φωνάζει απεγνωσμένα. Η καρδιά μου χτυπά μόνο για σένα. Η ίδια ανέβηκε στο βάθρο της επιτυχίας και αποτελεί πια ιστορία στο κομμάτι της ελληνικής τηλεόρασης. Be Italian, be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian, be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold this. Το μυστικό της επιτυχίας της είναι η ομορφιά που κρύβει μέσα της. Της αρέσει να αυτοσαρκάζεται, γιατί όπως έχει δηλώσει και η ίδια, δεν έχει τίποτα να κρύψει. Έχοντας περάσει ένα μικρό διάστημα πίσω από τις κάμερες, αλλά βοηθώντας και στηρίζοντας πάντα τους νέους ανθρώπους με τον τρόπο της, θα επιστρέψει και πάλι κάνοντας την έναρξη του πρώτου live show του Greek Idol αυτή τη Δευτέρα στις 9. Ανανεωμένη, λαμπερή και πάντα πρωτοπόρα, με όπλο το μοναδικό της ταλέντο, έρχεται για να κάνει τη διαφορά. Τα πιο εντυπωσιακά live show του Greek Idol ξεκινάνε. Η Ρούλα Κορομιλά μαζί με την Κριτική Επιτροπή θα ψάξουν να βρουν ποιος από τους 15 υποψηφίους θα μαγέψει όλη την Ελλάδα με το ταλέντο του. Για να δούμε όμως πώς ξεκίνησαν όλα. Το πιο επιτυχημένο σόου του κόσμου που προβάλλεται σε περισσότερο από 100 χώρες, τον Καναδά, την Ινδονησία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ισλανδία, τη Γερμανία, ήρθε επιτέλους και στην Ελλάδα. Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αμφίβαλε για μένα. Εγώ έχω τα χαρτιά μου, άμα θέλω να τους τα δείξω. Διεύθυνο στο Greek Idol. Είναι η έναρξη καινούριου παιχνιδιού, η έναρξη του λυρικού παροξισμού. Το Greek Idol είναι γεγονός και αυτή τη Δευτέρα στις 9 η Ρούλα Κορομιλά θα είναι η οικοδέσποινα του πρώτου εντυπωσιακού live show. Είχα που λες να σε δω κάτι χρόνια κι ήρθες εχθές ξαφνικά σαν τα χιόνια και απαιτείς τη ζωή μου και πάλι να δεις. Όπως τα λες μα και κάτι ακόμα, κάτι να πω για ετούτα τα χρόνια του τελετώ, δεν σταμάτησα να σε αγαπώ. Είχα που λες να σε δω κάτι χρόνια κι ήρθες εχθές ξαφνικά σαν τα χιόνια και απαιτείς τη ζωή μου και πάλι να δεις. Γι' αυτό
τα μάτια όλων στραμμένα στον Αλφα. Μάλιστα, εδώ είναι ο τόπος του εγκλήματος. Εδώ γίνονται όλα. Εδώ έρχονται υποψήφοι του Greek Idol και τα λένε όλα μπροστά στην Κριτική Επιτροπή. Δεύτερη μέρα του recall και είμαι ανάμεσα σε μια πεντάδα που δεν είναι μια όποια και όποια πεντάδα. Είναι η πρώτη πεντάδα της ημέρας. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει ένα έξτρα άγχος, παιδιά. Αρκετό. Έχετε άγχος ή πια επειδή πουλολόγος φάγατε την πρώτη ψυχρολουσία χθες και είστε και χαρούμενοι γιατί περάσατε στην πρώτη φάση, είστε πιο cool σήμερα. Πολύ πιο cool σήμερα. Πολύ πιο cool σήμερα. Και είμαστε πιο ήρεμοι, απλά πιο κουρασμένοι. Εντάξει. Εντάξει. Σκέψω όμως ότι θα πείτε σε λίγο εσείς, οπότε θα έχετε σε εισαγωγικά ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί εντάξει, θα περιμένετε φυσικά μέχρι τα αποτελέσματα, αλλά τουλάχιστον θα σας φύγει το βασικό άγχος. Μόνο δύο από εσάς έχουν περάσει στην επόμενη φάση. Ποιο σας φοβίζει περισσότερο από την Επιτροπή? Στέργιο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα κανένας. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Να σε φοβίζει, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή να είσαι πιο πολύ αμηχανία. Όχι, εντάξει, μια χαρά και με στήριξε. Σου φαίνονται και τρεις, οκ. Ναι, Κάτια. Έχεις περάσει την επόμενη φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλοι για τη συμμετοχή σας. Καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας. The ground, we're coming down with a picture of you. With a picture of you is so magical, baby, so fantastical. I'm your biggest fan. I follow you until you love me, Papa, Paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know that I'll be Papa, Paparazzi. Fan I follow you until you love me. Papa, Paparazzi. Ήτανε ωραία. Περιμένω ότι θα πω. Το νιώθω. Είναι κοντά. Έρχεται. Έρχεται κοντά μου. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Λυπάμαι. Γεια σου. Γιώργο, μπορεί όμως να γίνει στις 23 Απριλίου, στο πρώτο live show. Στο πρώτο live show. Για μας δεν ήταν καθόλου δύσκολο να αποφασίσουμε για σένα. Εύχομαι και οι τηλεθεατές να σε υποστηρίξουν όπως και εμείς. Σημαίνει ότι πέρασα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρίσκεστε σε αυτή τη θέση σήμερα. Παρόλο τις αντικσότητες που θέλω να βρήκατε μπροστά σας και τις δυσκολίες, όμως να ξέρετε ότι τα δύσκολα αρχίζουν από τώρα και θέλουμε να μας βγάλετε άσπρο πρόσωπο. Γιατί ξέρουμε ότι μπορείτε. Ένας από εσάς θα είναι το νέο Greek Idol. Δείτε σε λίγο μόνο στο All About Greek Idol.
Τι δήλωσαν οι κριτές στην αποκλειστική συνέντευξή του στο Θέμη Γιοργαντά? Θέλω ένα χαρακτηρισμό του ενός για τον άλλο. Τώρα, Κώστα, πες μου κάτι για τη Μάρο, πώς θα τη χαρακτηρίζεις και για τον Κώστα. Η Γκλώρια κατάφερε με τη φωνή της να βρίσκεται στη χρυσή δεκαπεντάδα. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Τι έγινε, ρε παιδιά, πού είναι, πού είναι οι κριτές? Δεν είναι άσχημα εδώ πάντως. Κωνσταντινέ, μου φέρεις ένα μέτριο, χωρίς γάλα. Ζω για αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν έχω λόγια να την περιγράψω, διότι βρίσκομαι στο άντρο, να το πω έτσι, στα άδειτα της Κριτικής Επιτροπής, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο μέρος των πολύ σημαντικών οντισιών, όπου στην ουσία υποψήφοι του Greek Idol από 60 πλέον θα γίνουν 15 στη συνέχεια της ημέρας, μάλλον καλύτερα της νύχτας. Και είμαι δίπλα σε αυτή την Αγία Τριάδα. Κοιτάζω το Δήμο. Μεγάλη χάρη της. Εσείς οι τρεις είχατε γνωριμία από πριν, γνωριζόσασταν ή όχι? Εμείς οι δύο με τον Κώστα γνωριζόμαστε. Εγώ αλλά... μια εκπλήξη. Με τη Μάρο γνωριστήκαμε τώρα, αλλά... Πολύ ωραία, εγώ ήσασταν μια χαρά. Εσύ Κώστα, την ήξερες τη Μάρο? Όχι, τώρα γνωριστήκαμε. Άρα στην ουσία, Μάρο δεν ήξερες κανέναν από τους δύο, μόνο... Όχι, ήξερα την πορεία τους, αλλά δεν ήξερα τους γνωρίζω. Καλά, άλλη μόνο αυτό. Και από την πρώτη στιγμή ένιωσα πολύ άνετα με τα παιδιά. Γενικά έχει πέσει καμία χοντρή διαφωνία μέχρι τώρα μεταξύ σας? Δηλαδή είναι κάποιος να σας διχάσει, ρε παιδί μου, ένας? Εντάξει, διαφωνούμε, εντάξει, φυσιολογικά, όπως πολλοί άνθρωποι. Απλώς, αν κάποιος ζητήσει να δει έναν διαγωνιζόμενο και την άλλη φορά, υπάρχει μια παραχώρηση. Κώστα, ποιος είναι ο πιο αυστηρός από τους τρεις? Έκανα έναν γκάλωπ, εγώ να σας πω. Με τους υποψήφιους. Φαίνεται αυτό. Έτσι. Τι εννοείς? Φαίνεται. Δεν απαντάς όμως, λες απλά φαίνεται. Και κάνεις και λίγο προς τα έτσι. Φαίνεται. Λοιπόν, Μαρό, με λίγο εγώ να σου πω. Ότι όλοι λένε ότι είναι πολύ αυστηρή. Ότι με μια κουβέντα που έκανα. Το ρόλο που έχεις σαν δασκάλα, ξέρεις αυτό. Δασκάλα μας. Όταν ακούς κάποια που λένε ότι είναι δασκάλα, αμέσως ξέρεις. Μπαίνει λίγο. Εγώ να πω κάτι για τη Μάρο. Η Μάρο δεν είναι αυστηρή. Η Μάρο απλά. Είναι ειλικρινής και μπορεί και τους λέει με τον τρόπο της, γιατί έχει πολύ καλό λόγο όπως έχεις καταλάβει. Να το τεκμηριώνει με λίγα λόγια που λες. Λέω αυτό που βλέπω. Το Greek Idol κάνει φόκους στα παιδιά, έτσι. Φυσικά. Δεν κάνει φόκους στην ελληνική. Οι υποψήφοι είναι οι πρωταγωνιστές. Έτσι, ακριβώς. Ψάχνουμε το Greek Idol και έτσι και πρέπει να είναι, βεβαίως. Παιδιά, κοιτάτε όλο το πακέτο ή σας ενδιαφέρει κυρίως μόνο η φωνή? Διότι ακούγονται πάντα διάφορα ξεστήποτε να μην είναι ρατσιστές. Ο καθένας κοιτάει το δικό του μέρος που ξέρει καλύτερα, αλλά στο τέλος νομίζω κοιτάμε και το γενικό. Θέλω ένα χαρακτηρισμό του ενός για τον άλλο. Τώρα, Κώστα, πες μου κάτι για τη Μάρο, πώς θα τη χαρακτηρίζεις και για τον Κώστα. Δημήτρη. Οπότε Κώστα. Δημήτρη. Όχι, Δημήτρη, είναι το μαλάκι μου. Κώστα, τι έχεις? Δημήτρη, πες μου κάτι για τη Μάρο και κάτι για τον Κώστα. Είναι πολύ ευθύς η Μάρο. Ευθύς. Ο Κώστας. Μην μπεις σε αυτό το που αλλάζει δύο φορές το χρόνο δέρμα. Το είπε μόνος. Δεν είπα τίποτα. Κώστα. Πες μου εσύ για τη Μάρο και τον Δημήτρη. Η Μάρο είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης, ισχύει. Ωραία. Και εγώ θα έλεγα και αυτή η τετράγωνη λογική που έχει. Για τον Δημήτρη είπαμε. Ναι, ναι, είπαμε. Δεν είναι αγαπημένο. Ωραία. Μάρο μου, πες μου για τα δύο. Εμένα και δύο είναι αγαπημένοι. Και δύο. Αν νομίζετε ότι μόνο οι υποψήφοι του Greek Idol έχουν τις αστείες τους στιγμές, κάνετε λάθος. Έχει και η Κριτική Επιτροπή το άλλο της προφίλ. Γυαλίζουμε. Πού είσαι, σε πήρε ο ύπνος? Πάρ' το εσύ. Αμα και δεν αντέξω να το μιλήσω. Θέλω. Σαν τρελός εγώ. Θέλω. Κάτι λοιπόν θύμισε. Ωραία. Αναισθησία.
Πάμε. Εμένα μ' άρεσε. Εντάξει. Δεν νιώθει καλά ο κύριος Κοντόπουλος, θα το χειριστούμε εμείς. Λοιπόν. Παιδιά, έναν φορά που είμαι γιατρό, έφαγε κάτι. Δημήτρη, όχι, ναι. Όχι. Όχι, Δημήτρη. Κυριακό, Κυριακό. Άσε τώρα το παιδί, μην το κόβεις, μην το κόβεις. Είσαι το επόμενο Greek Idol. Γιατί? Πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι το επόμενο Greek Idol? Πιστεύω, ναι. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Ένα Greek Idol δεν χρειάζεται μόνο φωνή, πιστεύω. Χρειάζεται ομορφιά, χρειάζεται πακέτο. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, η πίτσα έχει 8 κομμάτια και μου λέει εκεί που θα πας στην Αθήνα, εσύ έχεις τα 5 κομμάτια μαζί σου. Άρα τα άλλα 3 θα στα φτιάξουν αυτοί. Είναι όνειρό σου να γίνεις τραγουδιστής? Τι πιστεύεις ότι ζητάνε για το Greek Idol? Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που ψάχνουν οι κριτές? Ταλέντο. Πώς νιώθετε με το όνειρό του να γίνει τραγουδιστής? Το όνειρό μου είναι, επειδή δεν είναι δικό μου όνειρο, δεν έγινε πραγματικότητα. Άζε! Άλλο πάλι. Άζε! Θέλατε κι εσείς? Εγώ ήμουν τραγουδιστής, τραγουδιστής με Τσακελαρίου. Συγχωρεμένη. Για ένα διάστημα και μετά σταμάτησα. Έτσι, κάποιο χρόνο και σταμάτησα. Τώρα θέλω το όνειρο το δικό μου να το πάρει ο γιος μου. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να γίνω το επόμενο Greek Idol, διότι έχω πάρα πολύ καλή φωνή, ασχέτως την εμφάνιση. Πιστεύετε ότι το πακέτο, πέρα από την εμφάνιση, μετράνε και άλλα πράγματα, αλλά όταν υπάρχει εμφάνιση, υπάρχει και φωνή, γενικά υπάρχει και η ψυχή. Και η ενέργεια. Υπάρχει ναι, οκ. Πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι το επόμενο Greek Idol? Μου λένε ότι έχω πολύ πίστα, πολύ κίνηση στην πίστα, πολύ... Αυτός ο όρος, δηλαδή έχεις πίστα εσύ. Πειράζει πω που πίστα κάνεις όλα λίπα, πειράζει. Είμαι γλυρό. Είμαι ζήμη. Είμαι πάρα πολύ. Είμαι πλάτη. Είμαι πάρα πολύ. Και να μην σας πω έχω. Έχω τρομερή αυτοπεποίθηση. Έχω ή δεν έχω φωνή. Και μια ποταλά. Μια εμφάνιση ίσως, αν και δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Μια φωνή, το ήθος, ένας χαρακτήρας που έχει μια σπίθα μέσα του και πράγματα που ίσως θα βγουν στην πορεία. Κι αν μ' απελάγει, κρύφα μας μίλησε. Το έχω. Το έχεις. Το τραγούδι. Το Greek Idol το έχεις. Το έχω και αυτό. Γιατί πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι το επόμενο Greek Idol? Πιστεύω ότι είναι ανήθικα για να τραγουδώ. Σούπερ. Άρα το κάνεις από μικρός. Ναι. Φανταστώ. Ναι. Μουσική είναι τρόπος ζωής για μένα. Γιατί πιστεύεις ότι εσύ μπορεί να είσαι το Greek Idol που ψάχνουν οι κριτές μας? Γιατί το θέλω πολύ και το αγαπώ. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που ψάχνουν οι κριτές? Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι μπορεί να είναι το Greek Idol? Δεν ξέρω. Όχι, δεν πειράζει. Νομίζω πως έφτασε η ώρα να γνωρίσουμε ακόμα έναν υποψήφιο σε αποκλειστική πρώτη μετάδοση. Έτσι κι αλλιώς, μέσα από το φακό του All About Greek Idol θα τα βλέπετε όλα. Πάμε να γνωρίσουμε τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Μάρτα. Τι κάνεις? Καλά, καλά είσαι? Μια χαρά. Τι είναι αυτό, Χρήστο μου? Μοίρα, από το... Πόντιος. Ναι. Πόντιος από πού? Τραπεζουντέος. Τραπεζουντέος. Την πρωτεύουσα του Πόντιου. Και θα παίξεις λίρα, ξέρω παιδί μου, θα παίξεις λίρα. Ναι. Έρθαμε εδώ, καλά να περάνουμε. Πιστεύεις ότι μπορεί να σε οδηγήσει αυτό να γίνεις το επόμενο Greek Idol, η παράδοση? Παράδοση, ναι, βέβαια, γιατί όχι. Είναι το να λέω, ψή, για πει. Έλα μου. Αν μου συζητηθεί να πω κάτι pop, εντάξει, θα το προσπαθήσω, αλλά πιστεύω ότι η φωνή μου δεν κάνει για μένα. Καλημέρα. Γεια σας. Πώς λένε? Χαλκίδης Χρήστος. Πώς ονομάζεσαι? 25. Χρήστο,
Παίζει λίρα, βλέπω. Ε. Ναι. Θα παίξει λίρα και θα τραγουδήσει. Ναι, θα παίξω λίρα. Θα σα πω και ένα έντεχνο, αν θέλετε. Σα αρέσει το παραδοσιακό τραγούδι γενικότερα. Τραγουδά παραδοσιακά. Ποντιακά περισσότερο και λίγο. Δημοτικά αυτά. Ωραία. Τι θα μα πει. Θα σου πω ένα ποντιακό. Για πάμε λίγο. Άμα πονείς καμίαν, η μάνα σπαπονεί. Άμα πονείς καμίαν, η μάνα σπαπονεί. Ρασιά σκις και θάλασσα σε σένα έτσι αφήν. Ρασιά σκις και θάλασσα σε σένα έτσι αφήν. Η μάνα έχει, η μάνα εσφτεράν. Η μάνα εσφτερά, συμψήν, η μάνα εσφτερά. Πέτα κέρτε, βρήξε και φέρτσε τη χαρά. Πέτα κέρτε, βρήξε και φέρτσε τη χαρά. Δημήτρη, κοίτα, αυτό που κάνει με τη λίρα το κάνει καλά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν μπορείς να τραγουδήσεις κάποιο άλλο κομμάτι. Τραγουδάς σε ξένα τραγούδια, όχι. Ξένα, όχι. Πώς θες εσύ. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να είσαι στον Greek Idol. Και εγώ σε βλέπω περισσότερο στο παραδοσιακό κομμάτι, έτσι σωστό. Που είσαι πάρα πολύ καλός, ναι. Βέβαια. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορείς να κάνεις κάτι άλλο πέρα από αυτό, έτσι φωνητικά πιο σωστά. Αλλά για τον Greek Idol δεν νομίζω ότι μπορείς να είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλά. Γεια σας. Δεν παραδείγματο, παιδιά. Προφανώς δεν είχα αυτό που ζητούσαν πέρα του παραδοσιακού, ας πούμε. Θέλαν και ξένα κι αυτά, εντάξει. Δεν το έχω. Αλλά μέχρι εδώ είμαστε καλά. Τη γνωρίσαμε μέσα από τις οντισιόν της Αθήνας. Από μικρό παιδί η Γκλώρια είχε ένα όνειρο, να ασχοληθεί με το τραγούδι. Με τη φωνή της κατάφερε να περάσει στους 15. Τι θα γίνει όμως στη συνέχεια? Στην κυριολεξία μία ανάσα πριν τα live της Δευτέρας και έχω δίπλα μου την Γκλώρια, την Γκλώρια γιο. Πολύ yeah. Πολύ γιο. Είσαι με κουκούλα συνήθως. Yeah. Για βάλε μία γρηγορίτσα σε εδώ. Σου αρέσει πολύ. Εντάξει, θα χαλάσουν τα μαλλιά λίγο. Έτσι είσαι πιο άνετη, έτσι. Γκλώρια, πες μερικά πράγματα για σένα. Το αγαπάς πάρα πολύ το τραγούδι, έτσι. Πάρα πολύ, τρελαίνομαι. Είσαι μικρούλα καταρχάς, πολύ. Ναι, 17 χρονών. Είσαι 17, μόνο 17 χρονών. Ήταν λοιπόν το όνειρό σου από πολύ μικρή. Ναι. Έτσι, ή πολύ μικρή. Θυμάμαι στην ηλικία των 9. Γενικά άκουγα τραγούδια, μου άρεσε να χορεύω και τέτοια κτλ. Στην ηλικία των 15. Άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο, άρχισα να γράφω τραγούδια, συνθέτω μουσική, όσο μπορούσα. Έφτα λίγο κιθάρα. Αυτά. Και από τότε, τραγουδούσα στις σκηνές. Η οικογένειά σου σου έλεγε να το ακολουθήσεις αυτό, δηλαδή θέλει να γίνεις τραγουδίστρια, θέλει να ανασχοληθείς με τη μουσική, με το τραγούδι. Πώς είναι? Επειδή τους έχω πρίξει τους γονείς μου, δηλαδή συνέχεια θέλω να γίνω τραγουδίστρια, θέλω να κάνω το άλλο. Αναγκάστηκα να το δεχτώ αυτό και θέλω να το δεχτώ. Περίμενες ότι θα περάσεις. Αυτή τη στιγμή είσαι στους 15, ναι. Είσαι στα live πλέον, έχεις μπει στα live του Greek Idol. Αλλά ξέρουμε όλοι, δεν σου το εύχομαι, ότι στο πρώτο live μεθαύριο οι 15 θα γίνουν 10. Πες μου καταρχάς αν το περίμενες ότι θα φτάσεις μέχρι εδώ όταν ξεκίνησες. Λοιπόν, όταν έβλεπα τέτοιου είδους τηλεπαιχνίδια και έβλεπα τους τραγουδιστές του εγώ, λέω καλά, εντάξει, αν πήγαινα και εγώ θα περνούσε στάνταρ. Θα περνούσε, έλεγε. Ναι. Α, αυτό δείχνει ότι είσαι πολύ, έχει αυτοπεποίθηση. Confidence. Περίμενε. Όταν έφτασα όμως στις οντισιόν και στα ρικόλ, ακούγα τόσες καλές φωνές και λέω δεν περνάω με τίποτα. Σε κάθε οντισιόν δηλαδή δεν περνάω. Κόβω, έτσι. Όταν τελικά πέρασα. Γεια σου, Γκλώρια. Γεια σας. Όταν ήρθες στην οντισιόν της Αθήνας, ήταν φανερώτης, πολύ ζωντανός και χαρούμενος άνθρωπος. Ήρθες εδώ στο Greek Idol. Το θέλω να γίνω το επόμενο Greek Idol. Δεξιά σου υπάρχουν κάποιες άλλες καρέκλες. Ναι. Και πίσω σου υπάρχει έξοδος.
Τι νομίζω ότι θα σου προτείνω. Έχεις την εμφάνιση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, Σέρα. Καταρχά, ποιο κομμάτι θα πει στο live? Στο Take It Bow. Ριάννα. Σου αρέσει η Ριάννα? Πάρα πολύ. Ωραία. Και θα σε ρωτήσω, πες μου και τη μουσική ακούς. Ακούω R&B, πιο πολύ. Και pop rock. Ναι, έχω άγχος για μεθαύριο. Ναι, πάρα πολύ. Και είτε φύγω είτε δεν φύγω. Τότε θα φύγουν 5 άτομα. Στο πρώτο live είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Γιατί έχω αντιληφθεί πάρα πολύ με τα παιδιά. Α, με όλα τα παιδιά. Ναι, με όλα τα παιδιά του συμπαθώ. Όλοι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, είναι τέλειοι. Έχω φάει και μερικά κολλήματα με μερικούς από αυτούς, ξέρουν ποιοι είναι. Τι εννοείς, έχω φάει κολλήματα με μερικούς από αυτούς? Φάει κολλήματα. Έτσι είπες, έχω φάει κολλήματα. Εντάξει, πολύ φίλοι αυτό. Α, okay. Αλλά ξυλατρεύω όλους. Γιατί είπες με μερικούς, δεν είπες μερικούς και μερικές, να το δω στο φιλικό, γι' αυτό σε ρωτά. Μάλιστα. Κοίτα, είδα και αυτά χρόνια γλώρια, ωραιότατα. Για πες. Θέλω να μου πεις από την εμπειρία σου μέχρι σήμερα και από τις οντισιόν, επειδή έλεγες ότι το βλέπες, έβλεπες τα διάφορα talent show και έλεγες εγώ έτσι και πάω εκεί θα περάσω στάνταρ, αυτό μου πες πριν. Τώρα λοιπόν που το είδες αυτό από κοντά και το βίωσες και σε τρόμαξε κάπως, δηλαδή το είδες ότι είναι πιο δύσκολο. Ναι. Ποια ήταν η δυσκολία τελικά των οντισιών, ότι πρέπει μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να τραγουδήσετε μπροστά στους κριτές? Η δυσκολία ήταν ότι μέσα σε μερικά λεπτά, δύο λεπτά το πολύ, θα έπρεπε να δείξεις την προσωπικότητά σου, mm-hmm. τη μόνο τη φωνή σου. Γιατί και να μην δείχνεις ότι έχεις άγχος, αυτό πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι πολλοί που ήταν καλοί, ότι υπήρχαν καλοί που κόπηκαν, ήταν το άγχος που τις κατέστρεψε. Και δεν μπόρεσαν να δείξουν αυτό που πραγματικά είχαν. Έτσι δεν είναι? Από τους κριτές, ποιος είναι ο πιο. Ποιο φοβήθηκες περισσότερο, φοβήθηκες κάποιον? Από τους κριτές φοβήθηκα την κυρία Θεοδωράκη. Α, η Μάρα τελικά έχει τα πρωτεία της, αυτό δεν υπάρχει. Αλλά. Επειδή είναι το κομμάτι της αυτό. Το αντικείμενό της. Ξέρει από σωστές φωνές και τέτοια και. Αυτό. Cause it's me, you, you, me, me, you, all night. Με τη Ρούλα Κορομιλά έχεις τώρα καθόλου άγχος? Γιατί είναι έξι πολύ μεγάλη υπόθεση που η Ρούλα θα παρουσιάσει αυτό το σο. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει φίλη με όλους σας. Yeah. Επειδή την ξέρω τη Ρούλα, δεν την έχετε γνωρίσει ακόμα. Yeah. Την έχετε γνωρίσει? Όχι. Yeah. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει φίλη με όλους σας. Και θα θέλει πάρα πολύ να σας έχει, ξέρεις, όλους από κοντά. Δεν ξέρω. Εγώ από ό,τι έχω δει, που το έχω ακούσει και μικρότερη και αυτά, είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο συν στο ότι είναι μαζί μας στα live. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάμε καλά μαζί της. Τώρα, θα γίνει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γλώρα, θα σου δω καλή επιτυχία. Βγάλε τώρα μια την κουκούλα έτσι για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, να σε δούμε λίγο. Δεν θα βγεις με κουκούλα, φαντάζομαι, στο live μεθαύριο. Α, ένα ερώτημα. Παιδιά, είναι σαμπουκαλό αυτή, έτσι. Δεν υπάρχει. Θα φάω και καμία ανάστροφη στο τέλος. Γλώρια, καλή επιτυχία. Play before I feed your appetite. Μόνο στο All About Greek Idol. Τι δήλωσαν οι 15 υποψήφοι για τη Ρούλα Κορομιλά? Ρούλα Κορομιλά. Ένα όνομα, μια ιστορία. Πάμε να δούμε τι σκέφτονται οι 15 υποψήφοι για τη Ρούλα, αλλά και τι περιμένουν από το πρώτο live. I feel my body chill, gives me a special thrill. Each time I see that Guido neorealism. Χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Ρούλα Κορομιλά θα παρουσιάσει το Greek Idol, γιατί με τη μακροχρόνια εμπειρία της πιστεύω ότι θα δώσει πάρα πολλά στο show. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα είναι μαζί μας η Ρούλα Κορομιλά. Έχει να μας δώσει πολλά πράγματα, να μας μεταφέρει τις εμπειρίες της και τις γνώσεις της. Και υπομονούμε να είναι μαζί μας στα live. Ρούλα Κορομιλά, εξαιρετική παρουσιάστρια, εξαιρετική γυναίκα. Η αλήθεια είναι πως έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω να παρουσιάζει κάποια εκπομπή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα παρουσιάσει τον Greek Idol. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη μας τιμή που θα είναι μαζί μας η κυρία Ρούλα Κορομιλά.
γιατί είναι μια καταξιωμένη προσωπικότητα της ελληνικής τηλεόρασης. Μπράβο, είσαι η καλύτερη, είσαι η καλύτερη. Ρούλα Κορομιλά, ένας άνθρωπος με χρόνια εμπειρία στο χώρο, πολύ ταλαντούχος, δεν έχω λόγια, είναι απλά από τα top. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεργαστώ μαζί της. Ούτως ή άλλως θα πήγαινε καλά το Greek Idol, αλλά τώρα με την Ρούλα Κορομιλά παρουσιάστρια θα πιέσει 100 σίγουρα στην τηλεθέαση. Είμαι πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι η παρθενική μου εμφάνιση στο γυαλί συμπίπτει με την μεγάλη επιστροφή της κυρίας Κορομιλά που μας έχει λείψει νομίζω όλους στην τηλεόραση. Ρούλα Βου! Όπως η κυρία Ρούλα Κορομιλά είναι πολύ, ένα πολύ αξιόλογο άτομο. Έχει μεγάλη καριέρα, άρα έχει πάρα πολλές εμπειρίες. Είναι μεγάλη μας τιμή που θα έχουμε τη Ρούλα Κορομιλά για παρουσιάστρια στον Greek Idol, γιατί με τη λάμψη της θα δώσει μια ξεχωριστή νότα στον Greek Idol. Η γνώμη μου για τη Ρούλα Κορομιλά είναι ότι η Ρούλα είναι πολύ ροκ. Είναι μεγάλη μας τιμή που θα είναι η κυρία Κορομιλά στο Greek Idol. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ελπίζω με τη βοήθειά της να τα πάμε όλοι πολύ καλά. Πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια απουσίας θα μπει πολύ δυναμικά. Θα μας δώσει, πιστεύω, τον καλύτερο της εαυτό και από ό,τι γνωρίζω, επειδή είναι και πολύ καλός άνθρωπος η Ρούλα η Κορομιλά, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ προσωπικά εμάς τα παιδιά. Το γεγονός ότι η κυρία Κορομιλά θα παρουσιάσει το Greek Idol είναι μια μεγάλη έκπληξη. Το περιμένουν πιστεύω όλοι οι νέοι και όλο το κοινό που θα παρακολουθήσει το Greek Idol. Είναι ο μόνος άνθρωπος, πιστεύω, ή από τους λίγους ανθρώπους της τηλεόρασης που αγαπάνε τα παιδιά, βοηθάνε τα νέα παιδιά και με ανιδιοτέλεια. Η διαδικασία των recall τελείωσε και τώρα μένει αυτό που όλοι περιμένουμε με αγωνία. Greek Idol Live αυτή τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Φυσικά από την τηλεόραση του Α. Και εμείς θα είμαστε εδώ, εννοείται, με τη μοναδική Ρούλα Κορομιλά. Φιλάκια πολλά!